Καλησπέρα σας. Είχα ετοιμάσει μια ομιλία. Βέβαια, τα περισσότερα από αυτά υπόθηκαν από τους προηγούμενους, οπότε δεν θα σας κουράσω με τα ίδια ζητήματα. Θέλω όμως να βάλω δύο ζητήματα, τα οποία υπόθηκαν εδώ και από προηγούμενους ειδικούς, τέλος πάντων, όπως από τον κύριο από το Δημόκριτο, ότι ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί γεωγραφικά ο χώρος της ρύπανσης, όπως και από έναν άλλον κύριο περιφερειακό σύμβουλο, ότι μπορεί να είναι και η συμπαθής τάξη των γύφτων η οποία ρυπαίνει την περιοχή. Εγώ τον μεν πρώτο θα ήθελα να του πω να περάσει από την περιοχή. Δεν χρειάζεται νομίζω ούτε καν πηξίδα γεωγραφική ή κάτι άλλο για να δει από πού προέρχεται η μυρωδιά. Προέρχεται συγκεκριμένα από αυτή την περιοχή. Προήλθε από το 2016 που ξεκίνησε η λειτουργία του εργοστασίου αυτού. Δεν υπήρχε πριν, έτσι. Αυτά είναι συγκεκριμένα γεγονότα, τα ξέρει και η γάτα στην περιοχή μας. Δεν χρειάζεται να τα πούμε διαφορετικά. Τον δε κύριο δεύτερο να πάει στον Δασπρόπυργο να πει στους κυρίους αυτούς ότι όντως αυτοί φταίνε που ρυπαίνουν την περιοχή μας. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, τα ζητήματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Ήδη έχουμε καθυστερήσει. Λέμε ότι 2 χρόνια θέλει η μελέτη του Δημόκριτου. Η επιχείρηση έχει ξεκινήσει από το 2016 και δουλεύει. Έχουμε τώρα ήδη 4 χρόνια. Για 2 ακόμα ή για 1 ακόμα πάμε στα 5 χρόνια. Σε λίγο θα φτάσουμε στο χρονοδιάγραμμα το σαφές που μας έχει δώσει ο κύριος Σταθάκης με την τροποποίηση του άρθρου 70, στα 20 χρόνια. Μέχρι τότε βέβαια μπορούμε εμείς να μετράμε θανάτους, να μετράμε λιποθυμίες, να πουλάμε σπίτια μισοτιμής ή και ξεφτύλα για όσους μπορούν να τα πουλήσουν και να φεύγουν άρον-άρον από την περιοχή μας, και όλα αυτά στο όνομα της ανάπτυξης της περιοχής. Σημειώνω ότι στο όνομα της ανάπτυξης της περιοχής μας, το γυαλάδικο, το γυψάδικο, τα λιπάσματα κτλ. Σήμερα και όλο το προηγούμενο διάστημα μετράμε καθημερινούς θανάτους. Καθημερινούς θανάτους. Αν προηγουμένως εδώ υπήρχε η αφίσα για 6 δελφίνια που πεθάνανε από το 2012, εγώ θα σας πω ότι 6 τουλάχιστον συμπολίτες μας πέθαναν μέσα στο Γενάρη του 2020 από καρκίνο. Και όλοι ήταν κάτω από 50 χρονών. Λοιπόν, ο καθένας από εδώ να πάρει την ευθύνη του. Ούτε χρονοδιαγράμματα, ούτε μελέτες, ούτε τίποτα. Κύριε, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Λοιπόν, εμείς τέτοια ανάπτυξη, τέτοιου είδους, δεν τη θέλουμε. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με μια ανάπτυξη που θα μας κλείνει μέσα στα σπίτια μας. Γιατί δεν μπορούμε να βγούμε στο μπαλκόνι. Με μια ανάπτυξη που κλείνει τα σχολεία. Όταν βρωμάει. Αγάπη, νομίζω ότι το έχουμε εξαντλήσει. Ναι, τελειώνω, τελειώνω. Λοιπόν, με μια ανάπτυξη τέτοια που ετοιμάζουν από εδώ και πέρα, με το χιτά στο σχιστό, με το λιμάνι που ήδη επιβαρύνει την κατάσταση, με το κοινωνιακό πρόβλημα τη περιοχή που θα αυξηθεί με την Κόσκο. Λοιπόν, για μία κουβέντα. Εμείς λοιπόν πολύ, είμαστε αποφασισμένοι είτε με εσάς είτε χωρίς εσάς τα καζάνια να τα διώξουμε. Ευχαριστώ.